Συζητάμε την αμυντική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αμυντική. Καλά, ποιον κοροϊδεύετε? Ποιον κοροϊδεύετε και εξαπατάτε κυριολεκτικά? Γιατί το λέμε αυτό? Η ιστορία των ξένων βάσεων σε ολόκληρη την ανθρωπότητα είναι των Αμερικανοτοϊκών, που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία, γιατί ελάχιστες άλλες υπάρχουν, είναι συνδεμένοι με πολλαπλά εγκλήματα, με δολοφονίες λαών ολόκληρων, με διάλυση χωρών, με οργάνωση πραξικοπημάτων, με εξαπόλυση βρώμικων πολέμων. Γι' αυτό και σε όλη την ανθρωπότητα, όσοι στέκονται όρθιοι, τις ονομάζουν βάσεις του θανάτου. Άλλαξε αυτό σήμερα? Μήπως τα άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ? Τις βάφτισε ειρηνικές βάσεις? Ποια αμυντική πολιτική αλήθεια της Ελλάδας εξυπηρετεί η μετατροπή της σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση? Παγκόσμιο παράδειγμα είναι, θλιβερό κυριολεκτικά, το πώς είναι ο χάρτης της Ελλάδας με 12 βάσεις και με την παράδοση όλων των στρατιωτικών αλλά και μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη διάθεση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αμυντική πολιτική είναι αλήθεια αυτή? Προστατεύει την άμυνα της χώρας? Ποιος είναι ο αντίπαλος? Ποιος απειλεί σήμερα την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας? Ποιος? Η Τουρκία. Η Τούρκικη αστική τάξη. Δηλαδή, η σύμμαχός σας στο ΝΑΤΟ. Από αυτούς θα μας προστατέψουν οι Αμερικανοί? Μας σοβαρολογείτε? Ακόμα και από το δικό σας το χώρο βγαίνουν φωνές συνέχεια που λένε σε μια περίπτωση κρίση είμαστε μόνοι μας. Και λέτε στον ελληνικό λαό ότι παραδίνοντας τη χώρα στον αμερικάνικο υπεριαλισμό εξυπηρετούμε την αμυντική πολιτική της Ελλάδας? Για ποια ασφάλεια αλήθεια και ενίσχυση της ασφάλειας μιλάτε όταν οι αμερικανονατοϊκές βάσεις, οι αμερικάνικες βάσεις, αυτές που υπάρχουν και αυτές που δίνετε, εξυπηρετούν το συνολικό σχεδιασμό των ΗΠΑ της Αμερικής? Το σχεδιασμό που περιλαμβάνει την επιθετική πολιτική που υλοποιείται και με πόλεμο πολλά χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, όταν σχεδιάζει την επιβολή των αμερικάνικων συμφερόντων, των πολυεθνικών, των μεγαθυρίων, ακόμα και με πυρηνικά στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά και την περικύκλωση της Ρωσίας. Ποια αμυντική πολιτική και ασφάλεια μιλάτε όταν έχετε υπογράψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα και συμφωνεί και η Νέα Δημοκρατία το πρώτο πυρηνικό πλήγμα που αποφάσισε το ΝΑΤΟ να φύγει από τη συμφωνία ότι δεν θα χτυπήσει κανένας πρώτος με πυρηνικά? Και μιλάτε για αμυντική συμφωνία και ετοιμάζεστε να δώσετε στον άραξο εγκατάσταση πυρηνικών? Γι' αυτό εξυγχρονίζετε. Ήταν και θα επιστρέψουν τα πυρηνικά. Για ποια ασφάλεια της χώρας μιλάτε και να το πείτε στον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα εκεί που υπάρχουν βάσεις, όταν και είναι λογικό υπάρχουν δηλώσεις και από το Ιράν που μας φτάνει μέχρι τη Θεσσαλονίκη με τους πυράβλους και από τη Ρωσία ότι οι αμερικανονατοϊκές και στρατιωτικές βάσεις θα αποτελέσουν στόχο? Τι θα πείτε αλήθεια αν σε μια γενικευμένη σύγκρουση γίνουν αυτά στους νέους και στις νέες, στους πατεράδες, στις μανάδες που θα χάσουν τη ζωή τους? Για ποιο λόγο? Για να υπερασπίσουν τα συμφέροντα της χώρας και τα κυριαρχικά δικαιώματα ή για τα αμερικάνικα συμφέροντα και τα συμφέροντα των ελληνικών και ξένων μονοπωλίων που αγωνίζονται για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, δρόμων μεταφοράς ενέργειας, στο γεωστρατηγικό έλεγχο? Για ποιο πυλώνα σταθερότητας μιλάτε? Καλά σοβαρολογείτε? Όταν η Ελλάδα όλα τα χρόνια συμμετέχει σε όλους τους πολέμους που εξαπέλυσε ο υπεριαλισμός, πέστε μας έναν που δεν συμμετείχε. Είτε συμμετείχε ακόμα και με στρατιωτικές δυνάμεις, Λιβύη, φρεγάτα έξω από τη Λιβύη, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας ή ΠΑΣΟΚ, δεν θυμάμαι ακριβώς, όταν έδωσε τα πάντα και για τον πόλεμο κατά της Γιουγκοσλαβίας, ό,τι ζητήθηκε. Έδωσε ή όχι? Έδωσε. Για τον πόλεμο κατά το Ιράκ? Έδωσε ή όχι? Για το Αφγανιστάν? Έδωσε ή όχι? Και στρατιωτικό τμήμα έστειλε στο Αφγανιστάν. Για ποιον δεν έδωσε? Για τη Συρία, διευκολύνση στους Αμερικάνους? Από πού φορτώθηκαν οι Patriot που έριξαν, οι πύραυλοι που έριξαν και βομβάρδιζαν τη Συρία? Από τη βάση της Σούδας.
φορτώθηκαν. Για όλους τους πολέμους η Ελλάδα συμμετείχε στο βαθμό που της το ζήτησαν και είναι έτοιμη τώρα να πάει και στο Ορμούς και να πάει και στη Λιβύη. Και μιλάτε για πυλώνα σταθερότητας. Ποιο κοροϊδεύετε αλήθεια? Αυτός είναι πυλώνα σταθερότητας ή πολεμικός πυλώνας εξυπηρέτησης των σχεδίων και των Αμερικάνων και Ανατολικών και βέβαια συμφερόντων ελληνικών που θέλουν να πάρουν μέρος στο μοίρασμα? Για ποια εθνική άμυνα μιλάτε όταν οι βάσεις είναι κράτος εν κράτη και θα τα ακούνε οι στρατιωτικοί που τα ξέρουν και καλύτερα? Όταν σε στιγμές κρίσης μπορούν με τον έλεγχο των επικοινωνιών από τη ΣΥΠΑ που τον δίνεται με αυτή τη συμφωνία, μπορούν ακόμα και με τον έλεγχο των λογισμικών των αεροπλάνων να παραλύσουν τη δική μας στρατιωτική μηχανή, μπορούν να επιβάλλουν τα δικά τους συμφέροντα και θα το κάνουν. Και το έχουν αποδείξει στην εισβολή στην Κύπρο. Για ποιους κοινούς στόχους μιλάμε, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Μιλάνε για ειρήνη και συνεργασία. Και έχει σφαχτεί όλη η περιοχή. Εκατομμύρια νεκροί γύρω μας. Από ποιον? Ποιος τους σκότωσε όλους αυτούς? Ποιος κατέστρεψε υποδομές χωρών? Ποιος στέλνει εκατομμύρια ανθρώπους στη φτώχεια, στη δυστυχία και στην προσφυγιά? Δεν είναι οι Αμερικανοανατολικοί? Γιατί το κάνουν? Για την επιβολή της δημοκρατίας, όπως στη Σαουδική Αραβία, που είναι χώρα φοβερή και έχει δημοκρατία και είναι στρατηγικός σύμμαχος και αυτόν και της χώρας μας σήμερα που ετοιμάζεται να στείλει Patriot. Αυτό θα είναι έγκλημα και από άλλη άποψη. Τα ίδια λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ίδια έκανε και μάλιστα ήταν το πλυντήριο με δίθεν αριστερό πρόσωπο του αμερικάνικου υπεριαλισμού. Και τώρα είναι απίθμενη υποκρισία. Αφού άνοιξε το στρατηγικό διάλογο, αφού είπε ότι έχουμε κοινωνικό, όλα αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία σήμερα δηλαδή, να μην τα επαναλαμβάνω, έκανε και κάτι ακόμα. Οι βάσεις λειτουργούν, αυτές που θα δοθούν, αυτές που θα ψηφίσουμε τώρα. Έτσι δεν είναι, κυρία Δένδια? Λειτουργούν κανονικά. Αλεξανδρούπολη λειτουργεί. Στεβανοβίκιο λειτουργεί. Το Μαράθι, η επέκταση της βάσης της Σούδας έγινε. Τα έκανε όλα αυτά και χωρίς καν να τα περάσει από τη Βουλή. Και τώρα τι λέει? Προσωρινό όμως, προσέξτε πάγωμα. Για ποιο λόγο να αποσπάσουμε μια δήλωση από τη ΣΥΠΑ? Καλά, δεν τις ξέρουμε τις δηλώσεις των Αμερικάνων και άλλων υπεριαλιστών. Ό,τι τους συμφέρει. Τι λένε σήμερα? Θα τα λύσετε με την Τουρκία, αλλά προσοχή να μην διαταραχθεί η σχέση με τον ΝΑΤΟ. Τι προωθούν? Συνδιαχείριση του Αιγαίου. Πώς θα την κάνουν? Είτε θα συρθεί σε συμφωνία η Ελλάδα, είτε με θερμό επεισόδιο. Γιατί έχουν κανένα πρόβλημα? Θα λυπηθούν να σκοτωθούν και μερικοί και να καταστραφούν και κάτι, ώστε να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων? Και μετά μας λέτε για πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας. Τέλειωσε. Θλιβερό και το κοινάλ. Τα καταγγέλει όλα, αλλά λέει ναι. Φυσικά γίνεται τα μεγάλα αφεντικά και τα συμφέροντα. Σας λέμε κάτι να το ξέρετε. Ανεξάρτητα από το συσχετισμό των δυνάμεων, δεν μπορείτε να τον πείσετε τον ελληνικό λαό. Δεν μπορείτε να τον πείσετε να γίνει φιλοαμερικάνος, ενώ όχι με το λαό της Αμερικής. Φίλοι είμαστε με τον λαό, με τον αμερικάνικο υπεριαλισμό και με τις βάσεις. Θα είναι βάσεις του θανάτου. Το ΚΚΕ σαλπίζει συναγερμό. Θα μας βρίσκεται παντού μπροστά σας μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να φύγουν οι βάσεις και να υπάρξει μια άλλη κοινωνία, όχι του πολέμου, αλλά της ειρηνικής συμβίωσης των λαών.